Ο κόσμος της Τίλντα ήταν ακριβώς όπως της άρεσε. Είχε τους φίλους της, τα βιβλία της και τα παιχνίδια της. Όλα ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Μέχρι που μια μέρα ο κόσμος της Τίλντα ήρθε τα πάνω κάτω. Ξαφνικά όλα ήταν ανάποδα και τίποτα δεν ήταν πια όπως έπρεπε. Πράγματα που κάποτε τις φαίνονταν απλά, τώρα φάνταζαν απίστευτα δύσκολα. Τίλντα δεν είχε όρεξη να δει τους φίλους της. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε όρεξη να κάνει τίποτα. Όλα της φαίνονταν υπερβολικά δύσκολα. Τελικά η Τίλντα τα παράτησε και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα. Όμως μια μέρα η Τίλντα είδε μια αναποδογυρισμένη πασχαλίτσα που κουνούσε τα μικροσκοπικά της πόδια στον αέρα. «Καημενούλα», είπε η Τίλντα είσαι κι εσύ ανάποδα όπως ακριβώς και εγώ. Όσο η Τίλντα προσπαθούσε να βρει τρόπο να βοηθήσει την Πασχαλίτσα, εκείνη στριφογύριζε και πάλευε να τα καταφέρει. Μάταια όμως, η καρδιά της Τίλντα ράγησε. Όμως η Πασχαλίτσα προσπάθησε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που στο τέλος πέταξε ελεύθερη. Η Τίλντα σκέφτηκε αυτό που είχε δει η Πασχαλίτσα δεν τα είχε παρατήσει. Οπότε ούτε και εκείνη θα τα παρατούσε. Βρήκε τα τουβλάκια της και προσπάθησε να χτίσει κάτι. Έπιασε. Η Τίλντα άρχισε να νιώθει λίγο καλύτερα. Έπειτα προσπάθησε να διαβάσει το αγαπημένο της αστείο βιβλίο και γέλασε μέχρι που πόνεσε η κοιλιά τη. Μετά βγήκε να παίξει στον κήπο. Όλα τις φαίνονταν ακόμα πολύ παράξενα. Όμως η Τίλντα έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και όσο πιο πολύ προσπαθούσε η Τίλντα, τόσο πιο πολλά ανακάλυπτε ότι μπορούσε να κάνει. Αν και υπήρχε κάτι που της φαινόταν ακόμα πάρα πολύ δύσκολο. Η Τίλντα σταμάτησε για λίγο στην άκρη του πάρκου και κοίταξε τους φίλους της. Δεν ήταν σίγουρη αν μπορούσε να παίξει μαζί τους και σκέφτηκε να φύγει. Όμως μετά η Τίλντα θυμήθηκε την Πασχαλίτσα. Μπορούσε και αυτή να είναι γενναία. Μπορούσε και αυτή να συνεχίσει να παλεύει. Η Τίλντα αποφάσισε ότι μπορούσε. Και αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που είχε πάρει ποτέ. Κι ας ήταν ακόμη ο κόσμος της λίγο ανάποδος. Η Τίλντα ένιωθε ότι μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και επειδή ένιωθε ότι μπορούσε να τα βγάλει πέρα, ο κόσμος της δεν της φαινόταν πια τόσο ανάποδος. Από εκείνη τη μέρα όποτε ο κόσμος της τίλδα έδειχνε έτοιμος να αναποδογυρίσει η Τίλτα απλώ έκανε το καλύτερο που μπορούσε και αν αυτό δεν έπιανε τότε η Τίλτα προσπαθούσε ξανά.